ο κύριος Παντέλης θα ξεκινήσει με τους Τζισνιεύσκι, Μαργαρόνι, Σεζάι, Τσόνι, Κώστα, Μακρυγιάννη, Χαρίτο, Κρεβατά, Μπέλη, Βουκελάτο και Καλημέρι. Στον πάγκο βρίσκονται οι Παϊκόπουλος, Λαδάς, Οικονόμου, Γκρόσιος, Βασιλιάδης, Καυτηράνης και Αμαραντίδης, διαιτητής του σημερινού αγώνα ο κύριος Ντάουλας του Συνδέσμου Δυτικής Αττικής, με βοηθούς τον κύριο Καραθανάση και τον κύριο Γουρνιά και οι δύο του Συνδέσμου Ανατολικής Αττικής. Στην σημερινή μετάδοση από το Βολκάνο TV, κοντά σας θα είναι ο Αντώνης Κοραής με τον Ρίζο Μυτιλινέο στην κάμερα και τη Μαντός Τουρνάρα την σκηνοθεσία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι που βέβαια σε σχέση με, τις άλλες δύο σπουδαίες αναμετρήσεις, αυτή του Χαραβιακού με το Εγάλαιο και του Ηλυσιακού με τη Θύελλα Καμαρίου, θα μάθουμε μετά από σχεδόν 2 ώρες ποια είναι η ομάδα που θα υποβιβαστεί στην πιο κάτω κατηγορία. Αρκετός κόσμος εδώ στο δημοτικό γήπεδο Φυρών, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Συγχωρέστε μας για κάποιες διακοπές, έχουν ανάψει αρκετά καπνογόνα και μας δυσκολεύουν όσον αφορά στην μετάδοση. Απλά να σας πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας η ομάδα που υποβιβάζεται είναι η Καλυθέα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ Χαραβιακού και Καλυθέας, η Καλυθέα είναι αυτή που και πάλι υποβιβάζεται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας Θύελλας Καλυθέα, η Θύελλα υποβιβάζεται, ενώ ο Χαραβιακός είναι αυτός που υποβιβάζεται σε περίπτωση ισοβαθμίας της Θύελλας Καμαρίου με την ομάδα του Χαραβιακού. Πανθυραϊκός και Καλυθέα. Στα άλλα παιχνίδια, Κόντι τώρα. Μία παλιά για τον Κωνσταντίνοφ. Το κόρνερ για τον Πανθυραϊκό. Διώχνει ο Τζισνιεύσκι. Λέγαμε ότι στα άλλα παιχνίδια βρίσκονται όλα στο 0 εκτός από το Άγιος Ιερόθεος Απόλλωνας Ερέτριας. Άγιος Ιερόθεος που προηγείται με 1-0. Στο δεύτερο λεπτό στα Φυρά, με τον Πανθυραϊκό να έχει κερδίσει ένα φάουλ από αριστερά, όπως επιτίθεται, εκτελείται. Φεύγει μπάλα από τον Τζισνιεύσκι με δεύτερη προσπάθεια. Μπλοκάρει ο Πολωνός γκολκίπερ της Καλυθέας. Παίζει, θέλει να παίξει γρήγορα. Σταματάει τώρα. Τζισνιεύσκι. Μπιρμπίλη αφήνει, ο Βουκελάτος όμως μπαίνει στην φάση. Θα καταφέρει να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Ευκαιρία για την ομάδα της Θυραϊκού. Τζισνιεύσκι. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Λαμπρόπουλος αφήνει για τον Διαμαντή. 27ο λεπτό στην Σαντορίνη. Πανθυραϊκός Καλυθέα 0-0. Τώρα θα μπλοκάρει ο Διαμαντής. Διαμαντής που θέλει να βρει τον Κόντι απευθείας πλάγιο. Μπάλα για την Καλυθέα. Καλυθέα που σε 10 εκτός έδρας παιχνίδια έχει μόλις μία νίκη, αυτή με 4-0 με τον Απόλλωνα Ερέτριας, 4 ισοπαλίες, με Θύελλα Άγιο Ιερόθεο, Άγιος Ανάργυρος και Κόρινθο και 5 ήττες από Αιωλικό, Χαραβιακό, Εγάλαιο, Χαλκίδα και Ηλυσιακό.
Καλυθέα που εκτός έδρας έχει σκοράρει 10 από τα 22 της γκολ, ενώ έχει δεχθεί 11 από τα 14 γκολ του παθητικού της. Τώρα δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι, έκανε την κούρσα εκεί, δεν πρόλαβε την μπάλα. Μακρυγιάννης για τον Μπέλη. Μπέλης με τον Παλιγιώργο μπροστά του. Μπέλης αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Καλημέρη. Καλημέρης και πάλι για τον αρχηγό του, τον Μπέλη. Μπέλης στον Χαρίτο, η προσπάθεια του Χαρίτου, θα κάνει και ένα σουτ. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Διαμαντή και η Καλυθέα ανοίγει το σκορ εδώ στην Σαντορίνη με τον γκολ του Χαρίτου. Γλιστράει η μπάλα από τον Διαμαντή και κατευθύνεται προς την εστία του, με την Καλυθέα να βρίσκεται μπροστά στο σκορ στο 21ο λεπτό. Αυτό το σουτ του Χαρίτου είναι που βάζει την ομάδα της Αθήνας μπροστά στο σκορ. Απογοητευμένος σαφέστατα ο Διαμαντής. Κόντι, Μάνιας. Μάνιας για τον Κόντι. Ο Κόντι που θέλει να περάσει τον Μάνιας μέσα στην περιοχή. Θα καταφέρει να γυρίσει ο Μάνιας πάνω σε ποδοσφαιριστή της Καλυθέας. Διαμαρτυρίες για χέρι του Σεζάι σε αυτό το γύρισμα του Μάνιας. Κυρίως από την εξέδρα αυτές οι διαμαρτυρίες. Δεν έχουμε καλή οπτική από εδώ που βρισκόμαστε, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για αυτή τη φάση. Από το 21ο λεπτό του αγώνα, Μπέλης. Ο Μπέλης για τον Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννης μάχεται εκεί με τους ποδοσφαιριστές του Πανθηραϊκού και πάλι για τον Μπέλη. Θα πασάρει για τον Κώστα. Κώστας κρατάει την μπάλα. Μαργαρόνης για τον Μπέλη. Θα σεντράρει ο Μπέλης μια σέντρα σουτ. Μπλοκάρει ο Διαμαντής. Καλυθέα που βρίσκει μέχρι στιγμής αυτό το γκολ που ήθελε. Μάνιας. Την περίτεχνη ενέργεια του Μάνιας, ξεμαρκαριστεί από τον αντίπαλό του, θα πασάρει για τον Χουζούρη. Πάσα του Χουζούρη για τον Παλιγιώργο. Παλιγιώργος που θα πάρει το τέρμα που δέχτηκαν. Δείχνουν κάπως σαστισμένοι. Δυσνιεύσκη με το κεφάλι ο Χουζούρης για τον Μάνιας, διεκδικήσιμη μπάλα. Το πλάγιο για τον Πανθηραϊκό. Χουζούρης. Παλιγιώργος για τον Λούκα. Χουζούρης και πάλι από δεξιά. Λάθος του Χουζούρη. Πλάγιο για την Καλυθέα. Κεφαλιά του Κώστα πάνω στον Κωνσταντίνοφ. Κωνσταντίνοφ για τον Μάνιας από δεξιά. Ο Μπέλης θα γίνει κάτοχος της μπάλας. Κρεβατάς. Ο Λούκα με φάουλ σύμφωνα με τον Ντάουλα στην προηγούμενη φάση. Μάνιας που διώχνει μακριά. Σηκώνεται ο Μπέλης. Και ο Κρεβατάς. Αρκετά.
δυνατά νεύρα από τον Ισπανό. Μέσω. Επανάληψη που δεικνύει ο κύριος Ντάουλας, καθώς κυλούσε η μπάλα, όπως δείχνει χαρακτηριστικά. Ακριβώς το 40. Τσόνης. Βαθιά παλιά του Τσόνη. Βρίσκεται πεσμένος και ο Κρεβατάς μέσα στην περιοχή. Μπιρμπίλη. Επίθεσης ο Γιάννης Λεβίστας. Αλλάζει πλευρές. Κόντι. Για τον Μάνιας. Θα διώξουν οι αμυντικοί της Καλυθέας. Καλυθέα που μετά το γκολ δεν έχει δεχτεί κάποια ιδιαίτερη πίεση από τους ποδοσφαιριστές του Πανθηραϊκού. Μπιρμπίλη. Παλιγιώργος. Θα κατεβάσει ωραία ο Παλιγιώργος. Μπαλιά του για τον Γαϊδαρτζή. Ο Γαϊδαρτζής θα δει πολύ ωραία τον Κόντι από αριστερά. Κόντι θα πατήσει περιοχή. Θα κάνει και το σούτο Κόντι εντυπωσιακά. Ο Τζισνιεύσκι θα διώξει σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για τον Πανθηραϊκό στο 44. Κόρνερ τώρα για την ομάδα του Πανθηραϊκού στο 44. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει άμυνα της Καλυθέας. Ο Παλιγιώργος θα κατεβάσει, θα πασάρει για τον Κόντι. Δεν υπάρχει offside. Πεσμένος ποδοσφαιριστής της Καλυθέας τώρα στην περιοχή του Τζιζνιεύσκη. Ο Τσόνης βρίσκεται πεσμένος. Σταματάει το παιχνίδι και φωνάζει τον γιατρό του Κρεβατάς. Τελευταίο σφύριγμα του κύριου Ντάουλα για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Χωρίς πάρα πολλές φάσεις στα πρώτα 45 λεπτά. Πανθηραϊκός Καλυθέα 0-1 με τον γκολ του Χαρίτου από το 21ο λεπτό. Ο Χαρίτος έκανε ένα σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του Πανθηραϊκού. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Διαμαντή με την Καλυθέα να κάνει το 0-1. Καλυθέα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 29 βαθμούς. 27 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή ο Χαραυγιακός και η Θύελλα Καμαρίου. Είπαμε, αν μείνουν τα αποτελέσματα έτσι όπως είναι, η ομάδα που υποβιβάζεται είναι ο Χαραυγιακός. Μης Πανθηραϊκός Καλυθέα, παιχνίδι για την 22η και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Η ομάδα της Καλυθέας που προηγείται με 1-0 στην Σαντορίνη μετά από γκολ του Χαρίτου στο 21ο λεπτό. Ένα σούτ του Χαρίτου από το ύψος της περιοχής. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Διαμαντή και κατέληξε στην εστία του. Παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα πολλές φάσεις για τις δύο ομάδες. Πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς να θυμίσουμε, παιχνίδι που σας προσφέρει η μεταφορική εταιρεία Αντώνης Χάλαρης, Πασπαλάς μεταφορές συλλημάτων, το ζαχαροπλαστείο Άννα Πατησερή και μεγάλος χορηγός η εταιρεία Ήρης. Και ο Κρεβατάς είναι στην σέντρα. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Πανθηραϊκός που βρίσκεται πίσω με 1-0. Τελευταίο παιχνίδι του Πανθηραϊκού στην έδρα του για την φετινή σεζόν. Μένει άλλο ένα σε ουδέτερο γήπεδο. Ο τελικός του κυπέλου Κυκλάδων με τον Πανθηραϊκό να περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Αόπαρου Παναξιακός. Που έχει δυναμώσει εδώ στη Σαντορίνη. Ο Ζούρης του Ντάουλα
βρέθηκε πεσμένος ο Λαμπρόπουλος μέσα στην μικρή περιοχή του Τζισνιεύσκη. Σφυρίζει ο Ντάουλας, Κόντι εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι και πάλι η κεφαλιά του Γαϊδαρτζή. Νέο κόρνερ για τον Πανθηραϊκό. Ο Τσόνης ήταν αυτός που βρήκε τελευταίος την μπάλα πριν η μπάλα κατευθυνθεί έξω. Μάνιας. Στο πρώτο δοκάριο Μάνιας περνάει μπάλα. Ο Τσόνης θα διώξει. Λούκα, δεν έχει τελειώσει η φάση. Ένα σούτ του Παλιγιώργου, κοντράρει πάνω στα σώματα η μπάλα. Τζισνιεύσκι θα μπλοκάρει, τελειώνει αυτή η φάση για τον Πανθηραϊκό μπροστά από τα καρέ του Τζισνιεύσκι. Στο τρίτο λεπτό της επανάληψης, τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο, διαμαντής με τα χέρια για τον Μπιρμπίλη. Παραλίγο λάθος από τους ποδοσφαιριστές του Πανθηραϊκού. Μπιρμπίλη. Θα περάσει πολύ εύκολα τον Μπουκελάτο, θα κρατήσει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα αλλάξει πολύ ωραία με τον Κωνσταντίνοφ. Ο Καλημέρης όμως θα κλέψει για την Καλυθέα. Λαμπρόπουλος επιμένει ο Πανθηραϊκός αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Λούκα. Λούκα για τον Τσίγκρο. Out, περνάει η μπάλα. Πέμπτο λεπτό της επανάληψης στο δημοτικό γήπεδο Φυρών. Πανθηραϊκός Καλυθέα 0-1. Δεν παίζει μαλάκα, σε δουλεύει από τώρα, δεν παίζουν. Άντε ρε! Κάνε μια κάρτα ρε κερατά. Τζισνιεύσκι. Λαμπρόπουλος. Πάμε το μυθίδα. Χέρια! Κώστας, Λούκα. Από δεξιά για τον Μάνιας. Μάνιας υπό την πίεση του Μαργαρόνη. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μάνιας. Περίτεχνες ενέργειες από τον Ισπανό μέσο του Πανθηραϊκού. Το πλάγιο είναι για την Καλυθέα. Κόντι. Ανεβαίνει και ο Τσίγκρος από αριστερά. Θα πάρει την μπάλα ο Τσίγκρος. Μπάλα περνάει εκτός. Πλάγιο για την Καλυθέα. Απλά να θυμίσουμε στα 10 παιχνίδια που έχει δώσει στην έδρα του Πανθηραϊκός. Τις δύο φορές που έχει δεχθεί γκολ δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Όλες οι νίκες του Πανθηραϊκού στην Σαντορίνη. Σε όλες τις νίκες δεν έχει δεχθεί κανένα γκολ από τους αντιπάλους του. Κρεβατάς. 0-1. Έλα, έγραψε. Εκτελείται το φάουλ από τον Μάνιας απευθείας στην αγκαλιά του Τζισνιεύσκι. Φάτονε ρε, φάτονε. Μπιρμπίλη θα κάνει το φάουλ στον Βουκελάτο. Το 59, αυτή η κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα στον Βουκελάτο. Δεσμένος και ο Καλημέρης στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παντέλης του πρέπει να κάτσει κάτω. Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι, μαλάκα. Ρικουφάλα. Τώρα θα σηκωθεί ο Καλημέρης. Πάντη πλάκα. Αρέσει ο Τάπιτας, όλο κάτω είναι. Μπράβο, ρε 17, πες άλλη μία. Άντε βρε νούμερα, άντε βρε νούμερα. Πες, 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 πες. Ο Βουκελάτος πάνω από την μπάλα και ο Κώστας. Να δούμε πώς εκτελέσει αυτό το φάουλο. Ο Βουκελάτος, το γέμισμα πάνω στον Λούκα. Κωνσταντίνοφ. Λάθος η παλιά του Κωνσταντίνοφ για τον Κόντι. Θα κλέψει ο Μαργαρόνης. Θέλει να βγάλει την ομάδα του στην επίθεση.
Μπιρμπίλη θα διώξει μακριά με το κεφάλι ο Τσόνης. Μάνιας για τον Παλιγιώργο. Παλιγιώργος έχει χώρο μπροστά του Παλιγιώργος. Θα πασάρει για τον Μάνιας. Μάνιας θα σταματήσει την μπάλα. Πάνω στο χέρι του Χαρίτου. Δεν δείχνει κάτι ο κύριος Ντάουλας. Έντονες διαμαρτύρες και από την κερκίδα για αυτή τη φάση. Η φάση συνεχίζεται. Ο Κόντι από δεξιά. Κόντι μία σέντρα. Κόρνερ για τον Πανθηραϊκό στο 61ο λεπτό. Έχεις πιάσει μωρή αδέρφο! Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Νέο κόρνερ για τον Πανθηραϊκό. Ο Μπούστικ είναι δίπλα στη φάση. Μάνιας στο κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι ο Μάνιας. Μένει μπάλα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Τσόνης με το κεφάλι για τον Βουκελάτο. Η μπάλα θα φτάσει στον Καλημέρη. Μπέλης από την άλλη πλευρά. Είναι δυνατή η μεταβίβασή του για τον Μακρυγιάννη. Πλάγιο για τον Πανθηραϊκό. 62ο λεπτό του αγώνα. Κόντι. Στην αντεπίθεση ο Πανθηραϊκός Τσίγκρος. Ένα σουτ. 1-1. Με αυτό το φανταστικό σουτ του Τσίγκρου από το ύψος της περιοχής. Ο Πανθηραϊκός βγήκε γρήγορα μπροστά. Η μπάλα έφτασε στον Τσίγκρο από αριστερά. Με τη μία το σουτ του Τσίγκρου. Ο Πανθηραϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Στο 63ο λεπτό, Πανθηραϊκός Καλυθέα 1-1. Σιζνιεύσκι θα απομακρύνει. Δούμε αν η μπάλα έχει out. Δίνει ο κύριος Ντάουλας. Έντονες διαμαρτυρίες. Το 38ο λεπτό της αναμέτρησης, 82ο του αγώνα. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Συν όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν. Άμεσο ενδιαφέρον βέβαια και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θυμίζουμε Χαραβιακός Εγάλαιο 0-1 και Ηλυσιακός Θύελλα Καμαρίου 1-0. Έτσι όπως είναι τώρα τα αποτελέσματα και με το 1-1 του Πανθηραϊκού υποβιβάζεται ο Χαραβιακός. Αγωνιστικό χώρο. Πέντε λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση των 90. Κάρτον έξω ρε πλάκα. Άιντε τελείωνε. Έλα εδώ. Καλυθέα που αν μείνουν έτσι τα άλλα αποτελέσματα παίρνει αυτόν τον χρυσό βαθμό εδώ στη Σαντορίνη. Της κάνει ισοπαλία. Καλημέρης. Ο Λούκα εκεί σε έναν όμιλο ποδοσφαιριστών. Νέο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Καλημέρης για τον Κρεβατά. Το γύρισμα του Κρεβατά θα διώξει ο Παλιγιώργος. Μακρυγιάννης
Μακρυγιάννης θα περάσει και τον Παλιγιώργο, το τάκλιν του Μπυρμπίλη. Φάουλ στηρίζει ο κύριος Ντάουλας και κίτρινη στον Παλιγιώργο. Στο 87, ενώ μπαίνει και ο Μπέλης. Φάουλ σχεδόν πάνω στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα της Καλλιθέας. Μικρή διακοπή μέχρι να σηκωθεί ο ποδοσφαιριστής της Καλλιθέας. Έξι 3 ο Άγιος Ιερόθεος με τον Απόλλωνα Ερέτριας. Έτσι όπως είναι τώρα τα αποτελέσματα, η ομάδα που υποβιβάζεται είναι ο Χαραβιακός, καθώς στην ισοβαθμία της με την Θύελλα Καμαρίου υστερεί. Το λέμε και το ξαναλέμε, καθώς υπάρχουν πολλοί φίλοι που δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Πάμε ρε Λιάκο, πάμε ρε τερμά τώρα. Εκτελείται το φάουλ από τον Μπέλη πάνω στο τείχος. Κρεβατά. Να... Ο Πολυκρέτης μάχεται εκεί, θα κάνει και φάουλ πάνω στον Σεζάι. Ο Γκρόσιος είναι που πήρε τη θέση του Μπέλη. Αυτή τη στιγμή 5-1 Άγιον Άργυρη Κόρινθος, 0-1 Χαραβιακός Εγάλαιο, 1-0 Ηλυσιακός στη Θύελλα, 1-1 το παιχνίδι εδώ στην Καλλιθέα και 6-3 Άγιος Ιερόθεος Απόλλωνας Ερέτριας. Η Χαλκίδα έχει κερδίσει 1-0 τον Αιωλικό. Έλα Μανώλη, έλα! Γαϊδαρτζής. Και αλλαγή, ο Μάνιας θα περάσει εκτός για να μπει στη θέση του ο Γιάννης Αγοραστός. Καλημέρης. Κεφαλιά από τον Λούκα. Μπουρούς. Τσίγκρος. Πέφτει ο Αμαραντίδης. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καλλιθέας. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και κάρτα. Μπράβο. Σε ποδοσφαιριστή της Καλλιθέας για καθυστέρηση στον Αμαραντίδη στο 93ο λεπτό. Η κίτρινη κάρτα στον Αμαραντίδη. Τζισνιεύσκι που έχει πέσει και αυτός κάτω, κάποιες καθυστερήσεις τώρα από τους ποδοσφαιριστές της Καλλιθέας. Φωνάζει το γιατρό του αγώνα ο Ντάουλας. Περιμένουμε τα τελικά από την από τα άλλα παιχνίδια. Ακόμα δεν υπάρχουν τελικά αποτελέσματα από τα άλλα παιχνίδια.
ξέρουμε αν έχουν ξεκινήσει και όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Πλάγιο για την Καλυθέα. Και αλλαγή για την Καλυθέα. Μακρυγιάννης είναι αυτός που θα περάσει εκτός. Κάποιες αλλαγές τώρα σκοπιμότητας, ενώ είμαστε στο 95. Βασιλιάδης στη θέση του Μακρυγιάννη. -2 το Εγάλεο, ευχάριστα τα νέα που έρχονται από την Αθήνα. Χαραβιακός Εγάλεο 0-2 και η Θύελλα, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία και του χρόνου, η ομάδα της Σαντορίνης, και περιμένουμε να λήξει εδώ και το παιχνίδι, να δούμε αν η Καλυθέα καταφέρει να κρατήσει τον χρυσό βαθμό. Λογικό είναι να καθυστερούν οι ποδοσφαιριστές της Καλυθέας. Θέλουν να κρατήσουν αυτή την ισοπαλία που τους κρατάει στην κατηγορία. Γκρόσιος. Αλλά 10 λεπτά έχει. 6 λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στην Σαντορίνη. Πλάγιο για την Καλυθέα, τελευταίες στιγμές. Σημαντικό είναι το αποτέλεσμα στο Εγάλεο, στο Χαραβιακός Εγάλεο, το Εγάλεο που προηγείται με 0-2. Και με αυτό το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά, παρά την ήττα της Θύελλας, η Θύελλα μένει στην κατηγορία. Στην κατηγορία μένει και η Καλυθέα με τον βαθμό που παίρνει, καθώς στην τριπλή ισοβαθμία θα έπεφτε η ομάδα της Καλυθέας. 7ο λεπτό στις καθυστερήσεις. Τέλος, τελικό και στην Θύελλα. Ηλυσιακός Θύελλα 1-0. Πλέον όλα παίζονται εδώ. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Ντάουλα. Πανθυραϊκός Καλυθέα 1-1. Τρελή πανηγυρισμή για τους ποδοσφαιριστές της Καλυθέας, καθώς σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα και τον χρυσό βαθμό που πήραν εδώ στη Σαντορίνη. Χρυσός βαθμός πραγματικά για την Καλυθέα εδώ στην Σαντορίνη, που μένει στην κατηγορία, καθώς αν δεν είχε καταφέρει να πάρει αυτόν τον βαθμό στην τριπλή ισοβαθμία θα ήταν η ομάδα που θα έπεφτε. Καλυθέα έφτασε τους 27 βαθμούς, η Θύελλα Καμαρίου με το Χαραβιακό έμειναν στους 26, αλλά στην ισοβαθμία Χαραβιακού και Θύελλας Καμαρίου, η Θύελλα Καμαρίου υπερτερεί. Να πούμε για το παιχνίδι εδώ, Πανθυραϊκός Καλυθέας, Καλυθέα για την ιστορία. 1-1 στο 21ο λεπτό, ο Χαρίτος.